Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους την Τετάρτη στο Μογκαντίσου, όταν ένας βομβιστής αυτοκτονίας έριξε το παγιδευμένο με εκρηκτικά όχημά του στην είσοδο πολυτελούς ξενοδοχείου στο κέντρο της πρωτεύουσας της Σομαλίας. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η Ισλαμιστική οργάνωση Al-Shabaab, που θεωρείται προσκύμενη στην Al-Qaeda. Αμέσως μετά την ενέργεια του καμικάζη ακολούθησαν και πυροβολισμοί. Ούρλιαζαν αναζητώντας βοήθεια. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που βρισκόντουσαν κάτω από τα συντριμιά. Εκλιπαρούσαν για βοήθεια και για να έρθουν ασθενοφόρα. Η επίθεση έγινε στο ξενοδοχείο Ambassador, που επιλέγεται συχνά ως σημείο συνάντησης από Σομαλούς βουλευτές. Οι αρχές εξέφραζαν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί. Όπως ανέφεραν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, σε άλλες συγκρούσεις που σημειώθηκαν στην χώρα, οι δυνάμεις ασφαλείας της Σομαλίας σκότωσαν 17 μαχητές της Al-Shabaab.